Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλαγή θέματος και κλίματος, τον απόλυτο εφιάλτη. Ζούσε από τα 11 της χρόνια, η 18χρονη από την Ηλιούπολη, που είχε γίνει έρμεο των αρρωστημένων ορέξεων, πρώτα του πατέρα της και στη συνέχεια του 39χρονου αστυνομικού. Σοκαριστικές είναι οι καταγγελίες της δικηγόρου του θύματος. Όπως είπε η κυρία Αντωνία Λεγάκη, πίσω από τον αστυνομικό υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα τράφικινγκ και η κοπέλα έχει κατονομάσει και άλλα άτομα. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι ο αστυνομικός έδινε ναρκωτικά στην κοπέλα και όταν δεν τα έπαιρνε, την έδερνε, ενώ όταν δεν κοιμόταν σε πελάτη, τη στερούσε την τροφή. Ο κατηγορούμενος φαίνεται πως είχε αιμονή με τις ροζ ταινίες πορνό και τα όπλα. Εκτός από τον 39χρονο και τον πατέρα της κοπέλας που φέρεται να τη βίαζε επί 6 χρόνια, η αστυνομία αναζητά και ένα τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται και η πολιτική αντιπαράθεση επί του θέματος, με το ΣΥΡΙΖΑ να ζητεί την παρέτηση του Μιχάλη Χρυσογοίδη, κατηγορώντας τον για νέα προσπάθεια συγκάλυψης. Συνδεόμαστε τώρα απευθείας με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής, τον κύριο Σπύλιο Κρικέτο. Καλησπέρα σας, κύριε Κρικέτο. Καλησπέρα, κύριε Μαζικόγεννη, να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καταρχάς, ένα προκαταρκτικό έτσι, σχόλιο για όλα αυτά τα φρικώδη που από χθες και προχθές βλέπουμε έρχονται στο φως της δημοσιότητας από Σάββατο. Είναι πράγματι, όπως θα χαρακτηρίζετε, φρικώδη, ένα νέο παιδί, ένα νέο κορίτσι να πέσει θύμα τέτοιας φρικιαστικής και ακραίας εκμετάλλευσης. Όσον αφορά τον αστυνομικό, τον οποίο έτσι το χαρακτηρίζεται, είναι αστυνομικός φυσικά. Κατά την άποψή μου, αυτός δεν μπορεί να είναι αστυνομικός. Mm-hmm. Αστυνομικός έχει άλλη αποστολή, οφείλει άλλα πράγματα στην κοινωνία, στους πολίτες. Αυτά τα οποία έχει κάνει συγκεκριμένος, κατά την άποψή μου, δεν συνάδουν με το λειτουργήμα του αστυνομικού. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτεία οφείλει, mm-hmm. οφείλει να προστατεύσει τέτοιες περιπτώσεις και τα θύματα να μην φοβούνται να καταγγείλουν τέτοιες πράξεις. Και θα βρουν σίγουρα, είμαι απόλυτα πεπισμένο στο δίκαιο τους, και αυτοί οι οποίοι θα ενοχλούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, με τη φυσική παρουσία στο δικαστήριο, θα οδηγηθούν στις φυλακές. Κύριε Κρικέτο, σε σχέση με τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί από την δικηγόρο της 18χρονης ως προς τις πρώτες αρκετές, πολλές ώρες, ως προς την πρώτη μία-μιάμιση ημέρα ουσιαστικά παραμονής της στο αστυνομικό τμήμα, είστε απογοητευμένος, είναι κάτι το οποίο το έχετε ψάξει και δεν είναι έτσι, έχετε κάποιο σχόλιο? Να θυμίσω απλώς ότι οι καταγγελίες λένε ότι επί πολλές ώρες, δεν, ενώ είχε πάει να καταγγείλει αστυνομικό συνάδελφός σας, δεν γινόταν η μήνυση, ότι το πράγμα πήγε στο ιστορικό υποθέσεων, ότι επί πολλές ώρες επίσης δεν την άφηναν να έχει επαφή με την δικηγόρο της. Υπάρχει καταγγελία ότι τη συνέστησαν να αλλάξει και δικηγόρο. Τι λέτε για όλα αυτά? Ακούστε, κύριε Μελικόνη, για να είμαστε ξεκάθαροι. Καταρχήν, ναι, δεν είμαι εκπρόσωπος του αρχηγείου ούτε του Υπουργείου. Mm-hmm. Αλλά θα σας πω αυτά που γνωρίζω. Όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται από τη δικηγόρο της κοπέλας, αν η δικηγόρος νομίζει ότι έχουν γίνει παρατυπήσει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, ναι, θα έπρεπε ήδη, χωρίς να το πω εγώ, το ξέρει καλύτερα, να έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, να βρει το δίκιο της. Mm-hmm. Και πράγμα που γνωρίζουμε τώρα δεν έχει συμβεί. Δεύτερον, στο εσωτερικό υποθέσεων, να ξέρετε, εποπτεύων και καθοδηγητής είναι ο αντισαγγελέας εφετών. Ναι. Αν λοιπόν πιστεύει ότι κάτι έχει συμβεί, να μας το πει ευθέως. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, είναι ακόμα στον κύριο εισαγγελέα. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει σωστά, δικονομικά, mm-hmm. και οι δύο κατηγορούμενοι προσήθησαν ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα και πλέον θα πάνε και στην κυρία Ανάκη, στην κυρία Ανακριτή. Επαναλαμβάνω λοιπόν, να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, διότι ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται και την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Αν παρόλα αυτά κάποιος πιστεύει ότι έχει πάει κάτι στραβά, μπορεί να πάει στη δικαιοσύνη και να βρει το δίκαιο του. Μάλιστα. Κύριε Κρικέτο, γι' αυτό ούτως ή άλλως την κάνουμε αυτή την συζήτηση, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει και να εμπιστεύεται με κλειστά μάτια την αστυνομία. Σας ευχαριστώ θερμά για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Και εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.